Λέγαμε εδώ, μιας και ήμασταν εδώ τώρα για αυτή την ιστορία, μας έλεγε ο Παντελής από το Βερολίνο ότι εκτός όλων των υπολείπων, λέει, διαπιστώνει και αυτός με έκλειψε, εμείς πολύ περισσότερο, ότι υπάρχει, λέει, τεράστια μερίδα των Γερμανών που δεν ήξερε καν ότι υπήρχε γερμανική κατοχή στην Ελλάδα. Το μαθαίνουν τώρα. Και υπό αυτή την έννοια και μόνο αυτό είναι κέρδος. Μεγάλο. Δηλαδή μας φαίνεται παλαβό εμάς, έτσι. Και καλά, οι Γερμανοί μπορεί να έχουν λόγους να θέλουν να το ξεχάσουν. Ναι. Εμείς γιατί δεν τους το θυμίζαμε. Εντάξει, τους το θυμίζουμε τώρα. Ναι, γιατί δεν τους το θυμίζαμε, ήταν η ερώτηση. Ναι. Την απάντησή σας. Διότι βάζανε προτεραιότητα σε άλλα πράγματα προφανώς. Έτσι, καλά, κακά δεν ξέρω. Αλλά αυτό όμως είναι μια βαριά πολιτική ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν μπορείς αυτή τη μικρή χώρα που είχε δυσανάλογα μεγάλες απώλειες κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ή μετέπειτα κυβερνήσεις να κλείνουν τα μάτια τι, να θέλουν τι να κάνουν, να ξεχάσουμε τι. Τα θύματα τα είδατε. Είδατε χθες το ρεπορτάζ το δίστομο. Ναι, βέβαια. Πώς δεν το είδαμε. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν ακόμη ζωντανές μαρτυρίες. Εμείς τώρα βάζουμε αυτό το θέμα. Βέβαια, όλη αυτή η συζήτηση τώρα έγινε για τη συγκρότηση της Επιτροπής στη Βουλή που θα το ξαναμελετήσει, θα το ξανακουβεντιάσει και θα ξαναδιεκδικήσει συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι. Ναι. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή. Ξέρουμε το έγκλημα, ξέρουμε αυτό και θα δούμε ποιο ακριβώς είναι το κομμάτι, τι και πώς διεκδικούμε. Και τι μπορούμε έτσι, να διεκδικήσουμε. Τι άλλο και να πάρουμε. Αυτό είναι ο μηχανισμός πάνω κάτω, ας πούμε. Καταρχήν υπάρχει το θέμα της δικαστικής προσφυγής που έχουν κάνει οι κάτοικοι του Διστόμου, που είναι ένα αυτοτελές ζήτημα. Ναι. Και τώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεσμεύτηκε ότι δια της υπογραφής του θα αρχίσουν οι διεκδικήσεις. Αλλά περιμένει τη δική σας έκδοση όμως. Δηλαδή τη δική σας, τη κυβέρνηση ολόκληρη. Έτσι. Δεν κάνει, λέει, δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Προφανώς. Πρέπει να αποφασίσετε εσείς. Άρα θα αποφασίσει η κυβέρνηση κάτι τέτοιο. Νομίζω να δώσει το πράσινο φως, ας πούμε, νομίζω ότι η παρέμβαση του Πρωθυπουργού ήταν σαφής ως προς αυτό. Τι να το βάλουμε στη διαπραγμάτευση, τώρα ξέρω. Δεν μπαίνει στη διαπραγμάτευση. Όχι έτσι. Τι σχέση έχει η διαπραγμάτευση? Τώρα, η διαπραγμάτευση γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανία είναι ένας εκ των εταίρων. Ναι. Και ο βασικός δηλαδή, εκ των πραγμάτων είναι ένας. Το δεύτερο είναι το κατοχικό δάνειο και μετά είναι οι αποζημιώσεις. Είναι λοιπόν. Έτσι, σε δηλαδή, τρία επίπεδα. Θα υπογράψει ο Υπουργός Δικαιοσύνης με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού, ξέρω εγώ, να κατασχέσει στο Ινστιτούτο τον ΚΕΤ ή τα αεροπλάνα της Λουφθάνσα προσγειώνονται στην Ελλάδα, τέτοια πράγματα. Μπες περιπτώσει. Δεν ξέρω τις διαδικασίες της τέτοιου τύπου, τις τεχνικές. Ναι. Αλλά εδώ υπάρχει μια απόφαση. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ίσως δεν θα θελήσουν και εκείνοι να πάει έτσι το θέμα. Ναι. Μονομερός. Σωστά, δεν θα κάνουν μονομερείς. Δεν θα κάνουν μονομερείς. Ή μάλλον δεν θα μας αφήσουν εμάς να κάνουμε μονομερείς ενέργειες τέτοιου τύπου. Μπορεί να μην πρέπει να κάνουμε διπλωματικά αυτό, μπορούν αυτό να βρουν, να βρεθεί μια λύση. Εκεί νομίζω ότι. Όχι, εγώ άλλο ρωτώ. Διαπραγμάτευση επί του συγκεκριμένου θέματος δεν μπαίνει. Μήπως το κομμάτι αυτό, η ανακοίνηση του θέματος, είναι για να μπει στη συνολικότερη διαπραγμάτευση των μεγάλων προβλημάτων. Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Επί του συνόλου του ευρωπαϊκού θέματος. Προφανώς υπάρχει μια πολιτική διάσταση. Yeah. Η οποία παίζει τον ρόλο της και προσμετράται. Ευθέως λοιπόν δεν αφορά τις συζητήσεις που έχει η χώρα μας τώρα, αυτή τη στιγμή με τους εταίρους, αλλά όμως δημιουργεί ένα κλίμα, μια περιραίωση ατμόσφαιρα. Αυτή είναι. Κύριε Υπουργέ, επειδή σε εσάς θα πέσει πολύ, πολύ μεγάλο βάρος, νομίζω, στο Υπουργείο σας δηλαδή, τώρα που αρχίζαν οι πραγματικές, οι ουσιαστικές συζητήσεις με τους θεσμούς, με την Τρόικα, πρώην Τρόικα, όπως τάδε, ας πούμε, και τα λοιπά. Τι θα γίνει, πώς έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να το χειριστεί, θα έρθουν εδώ κάποια τεχνικά κλιμάκια, όπως καταλαβαίνω. Τμήματάρχες, διευθυντές, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Και πώς θα γίνει, δηλαδή, θα στέλνετε εσείς δικούς σας υπαλλήλους σε ένα ξενοδοχείο. Να αφηνήσουμε λίγο τα πράγματα. Να δούμε τις πραγματικές σου διαστάσεις. Καταρχήν, δεν έχουμε την σχέση που είχαμε με την Τρόικα και την προηγούμενη κυβέρνηση. Δηλαδή, δεν πηγαίνουν οι Τροϊκανοί για να πάνε και να εγκρίνουν, να αποδέχονται ή να βγάζουν έξω από την λίστα διάφορα μέτρα ή πώς το λένε, διάφορο είδους αιτήματα, εν πάση περιπτώσει. Νομοσχέδια, δεν υπάρχει μια τέτοια σχέση. Ναι. Ούτε μας προτείνουν μέτρα. Θυμόσαστε ότι όλη η προηγούμενη συζήτηση ήταν στη βάση προτάσεων που ερχόντουσαν ως ένα μεγάλο βαθμό από την Τρόικα. Απαιτούσαν. Εννοεί προτείνανε και τις τεχνικές. Έτσι θα είναι ο νόμος, αυτή τη στιγμή η συζήτηση γίνεται στη βάση των μεταρρυθμίσεων που θέλει να προωθήσει η ελληνική κυβέρνηση. Με ποιο σκοπό? Να αποκατασταθεί μια ισότιμη σχέση εμπιστοσύνης η οποία θα οδηγήσει σε μια συζήτηση που αφορά το μείζον θέμα της χρηματοδότησης.
Άρα μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Δεν προτείνουν, αλλά θα μπορούν να απορρίπτουν. Δεν γίνεται λοιπόν, επαναλαμβάνω, στη βάση μνημονιακών απαιτήσεων και μέτρων, γίνεται στη βάση πρωτοβουλειών και ενός σχεδίου που καταθέτει η ελληνική κυβέρνηση, ανταλλάσσονται τεχνικού τύπου πληροφορίες. Υπάρχει μια τεκμηρίωση δηλαδή εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης πώς θα το κάνουμε αυτό. Δεν πρόκειται περί πολιτικής διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε τεχνικά κλιμάκια, δεν είναι εξουδετερημένα για κάτι τέτοιο. Και δεν συζητάει κανένα από την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων. Ωραία. Ναι, εντάξει, δεν πω σκουλέτζα να συναντήσει τους υπαλλήλους όπως γινόταν παλιά. Ο Υπουργός, ας πούμε, ο αντίστοιχος. Εννοώ. Αυτή τη στιγμή, τους λέτε εσείς, έχουμε το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις. Το οποίο κατά τους υπολογισμούς μας θα μας φέρει και 1,5 δις στα ταμεία. Ναι. Δεν θυμάμαι το ακριβώς νούμερο. Λοιπόν, αυτή είναι μια τεχνική συζήτηση. Δική μας είναι η απόφαση, τον το νομοσχέδιο. Δική μας είναι η απόφαση. Τους το λένε για ένα παιδιά και κατά τη γνώμη μας, εμάς τεχνικά θα μας φέρει 1,5 δις. Αυτή δηλαδή η συζήτηση θα γίνει ότι μπορεί να σου πούνε δεν είναι 1,5, μπορεί να είναι 2. Κάνε κάτι άλλο, το δέχομαι, δεν το δέχομαι, ή απλώς το παίρνουν υπόψη τους και λένε οκ. Okay. Δεν το έχω καταλάβει αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνομαι χωρίς να μπορώ να μπω μέσα στο μυαλό τους και τις προθέσεις τους, άλλωστε πιανών. Διότι όπως θα έχετε, όχι, όπως θα το λέω από την άλλη πλευρά, γιατί όπως θα έχετε αντιληφθεί και εσείς πλέον, δεν υπάρχει απέναντί μας μία Ευρώπη, μία φωνή. Ναι. Το συμπέρασμα που έχουμε βγάλει μετά τις εκλογές είναι ότι το αραγές μέτωπο, αυτός ο τείχος που υπήρχε όλο το προηγούμενο διάστημα, πλέον έχει ρογμές. Αυτή είναι η δυναμική επίδραση του αποτελέσματος των εκλογών στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο καταλυτικός ρόλος της μικρής εδώ πέρα αυτής χώρας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και αυτό έχει μια πολιτική διάσταση και μια τεράστια πολιτική αξία. Ο ελληνικός λαός με την ψήφο του έχει ταράξει τα λιμνάζοντα νερά της Ευρώπης. Δεν ξέρω, να σας πω ειλικρινά, δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ξέρουμε όμως τι θέλουμε. Ξέρουμε που θέλουμε να πάμε. Το ότι έχει ταράξει τα νερά είναι αναμφισβήτητο. Αλλά το δεν ξέρουμε τι θα είναι το αποτέλεσμα. Ναι, αλλά μην το προσπερνάμε έτσι. Όχι, καθόλου. Μην το προσπερνάμε έτσι. Καθόλου, κύριε Κουσκούρη, δεν το προσπερνάμε. Αλλά το δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα είναι επίσης σημαντικό. Γιατί αν το αποτέλεσμα είναι δυσμενές για τη χώρα, πολύ δυσμενές για τη χώρα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω. Το να έχουν ταραχθεί τα νερά δεν θα φτάνει. Νομίζω, σε κάθε περίπτωση νομίζω, το λέω για τρίτη φορά, θα οδηγηθούμε στις καταστάσεις, σε καταστάσεις οι οποίες θα είναι πολύ πιο καλύτερες για την μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και με όρους καθημερινότητας, αντιμετώπισης των προβλημάτων, αλλά και με όρους εθνικής αξιοπρέπειας. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά.